Είμαι στην ευχάριστη θέση, όπως και πιο πολύ ξέρετε, απλά θα το πω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο Δήμος Άνδρου κέρδισε, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, δύο πάρα πολύ ωραία προγράμματα χρηματοδοτικά. Το ένα αφορά το λιμάνι του Μπατσίου, το τουριστικό καταφύγιο του Μπατσίου, και το άλλο αφορά το κλειστό αθλητικό κέντρο του Αυρίου. Και τα δύο προγράμματα εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικό, τα δύο έργα σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το λιμάνι του Μπατσίου, το τουριστικό καταφύγιο, εντάχθηκε στο ειδικό αναπτυξιακό, που είχαμε καταθέσει τρεις προτάσεις. Και το άλλο έργο που αφορά το κλειστό αθλητικό κέντρο, ύστερα από, ας το πούμε, δύο προηγούμενες προτάσεις που έπεσαν στο κενό, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Δήμος θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να προχωρήσουμε στις τελικές, ας το πούμε, μελέτες, ώστε να μπούμε γρήγορα στην διαδικασία της έναρξης των έργων. Δήμαρχε, η μηχανική του Δήμα θα μπορούν να τα περισσεύουμε προκειμένου να ρημάσουμε τις μελέτες. Η μηχανική του Δήμου έχουν αποδείξει και στο παρελθόν και στο παρόν, έχουν αποδείξει ότι μπορούν... Έχουν κάνει μια συνεργασία και παλιά με την περιφέρεια, μήπως πρέπει για την περιφέρεια... Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε, αν δούμε ότι κάπου θα κολλήσουμε, θα το δούμε. Όσο μπορούν πιο γρήγορα... Διότι και τα δύο έργα, ειδικά το έργο του Χριστού, θα περιλαμβάνει και σύμβουλο, τεχνικό σύμβουλο, το οποίο είναι επιλέξιμη δαπάνη. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα προχωρήσει καλά. Εξωτερικό. Εξωτερικό, ναι. Εφόσον χρειαστεί. Είναι επιλέξιμη δαπάνη. Νομίζω ότι θέμα πρώτο. Έγκριση υποβολή αιτήματο πρόταση. Ένταξη τη προμήθεια τοποθέτηση εκπαιδευτικού και την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Άνδρου ποσού 209.000 ευρώ και αποδοχή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότηση για την εφορία χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια τη υπερνόμου του 2044-2018, χώρα τη Υφρία με τίτλο Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων τη χώρα. Του άξονα προτεραιότητα, κοινωνικέ και πολιτιστικέ υποδομέ και δραστηριότητα τη Δήμου τη χώρα εν μέρει τη Ελλάδα. Δήμο τη χώρα. Το Δήμο τη χώρα. Του προγράμματο λοιπόν Φιλόδημος 2. Λοιπόν, σα έχει μοιραστεί η σύγκριση στο θέμα 1. Παρακαλώ. Σα έχει μοιραστεί. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση γι' αυτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα το Υπουργείο. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει σχέση με αυτό που προηγεί, είναι άλλο από αυτό που προηγήθηκε για Γαβρίου και για παιδικό. Όχι, είναι διαφορετικό. Το ίδιο είναι. Οι ειδικές χαρές του Γαβρίου, του Μπατσίου και του Λιμποριού, εδώ στο χώρο Αγάπη Μικρή, έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση, είναι έργο το οποίο το έχει ετοιμάσει ο Δήμος και χρηματοδοτείται από την περιφέρεια. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 και αυτό αφορά και θα κουμπώσει με το Πράσινο Ταμείο μετά από λίγο καιρό. Αφορά μόνο προμήθεια. Δεν αφορά εξοπλισμού. Μόνο προμήθεια εξοπλισμού. Και ήδη έχουμε οι τεχνικές υπηρεσίες και τώρα έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες και πάμε για 7 με 8 παιδικές χαρές. Επειδή σας έχω στείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα έγγραφο που το έχω κοινοποιήσει στην τεχνική υπηρεσία και αφορά την παιδική χαρά της χώρας με παρατηρήσεις, όχι δικές μου από κάποιο σύμβουλο μηχανικό φίλο μου, θα σας παρακαλούσα να μου απαντήσετε. Μια και το Κύριε Καπάκη, Επιτρόπης. Και εγώ να πω στη συνέχεια της κυρίας Βασιλοπούλου, ελπίζουμε ότι αυτά τα έργα θα γίνουν στις σωστές διαδικασίες, στις προβλεπόμενες διαδικασίες που είναι ζητούμενο και όχι με αυτές τις εξηγήσεις που δεν έχουμε πάρει. Δεν τα κολλάμε όμως, για να κολλήσουμε την προεργασία που κάνουμε. Συγγνώμη, για να... Πώς ο κύριος Ζορπάνος, έτσι δεν θα πάρουν, μισό λεπτό. Θα φτιάξετε δικηγά. Τα πλακάκια. Ο κύριος Ζορπάνος δεν θα πάρουν. Όχι, να. Δεν αναφέρομαι σε αρμολόγηση, Δήμαρχε. Διάβασέ το προσωπικό. Παρακαλώ, επειδή είναι εξαιρετικός ο κ. Ζορπάνος, θα ήθελα να μην αλλάζετε ρόλους μεταξύ.
μεταξύ αντιπολίτευσης και συμπολίτευσης. Παρακαλώ. Μην αλλάζουμε άποψη, να βάλουμε τη θέση. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφωση μόνο αυτό. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφωση, άρα λοιπόν το θέλω ένα εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα δεύτερο. Έχεις υποβολή σε χρήματος. Έχεις υποβολή σε χρήματος πρότασης ένταξης της επισκευής συντήρησης σχολικών κτηρίων και αύριο χώρο Δήμου Άρνου, ως 44.000 ευρώ και αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την εφορία χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια της παρεμβόμενης πάλης πρωτοφόλης με 1.17 πρόσκλησης 2 με τίτλο επισκευής συντήρησης σχολικών κτηρίων και αύριο χώρο και λοιπές δράσεις. Του άξονα προτεραιότητας, μηχανικές και οικονομιστικές υποδομές υποδομές φιλοσοφίων του Δήμου του προγράμματος πάλι Φιλόδημος 2. Σας έχει μεταφθεί και εδώ η εισήγηση της κυρίας Πουλούρη. Υπάρχει κάποια ερώτηση και γι' αυτό. Λέει στην παράγραφο εκεί που περιγράφει στην εισήγηση της κυρίας Πουλούρη, που ήταν εδώ κάτω λάθος. Με δεδομένες αναγκαστικές ανάγκες αναγκαστικές. Με δεδομένες τις αναγκαστικές ανάγκες αναβάθμισης των περιακών σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου και ειδικότερα σε παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια των μαθητών, αλεξικέραμα κτλ. Καθώς και πρόσβαση σαν νέα. Είναι κάποιος να μας εξηγήσει. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ποια λέξη δεν καταλάβατε, τον αλεξικέραμα ή την οθόνη. Να εξηγήσουμε. Κύριε Καμέκη. Πείτε μου, για να αφήστε το να δείτε στο σύμβουλο. Μην αφήνετε όλα να τα ξέρετε. Ποια είναι η άποψη του Άλεξη. Είπατε συγγνώμη, θέλετε κι άλλο συγγνώμη. Αφήστε. Το πρόγραμμα αυτό θα ασχοληθεί με δημιουργία πρόσβαση αμαία στα σχολεία που δεν υπάρχουν. Στο γυμνάσιο Λίβιο Κορθίου, παραδείγματο χάρη, υπάρχει. Σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία, σε όσα χωρέσουν μέσα στι 44.000, θα γίνει αυτό, καθώς επίσης και για τα αλεξικέρα. Γιατί είναι σοβαρό θέμα και αυτό. Με το πρόγραμμα αυτό όμως θα αναβαθμιστούν τα σχολεία και έτσι θα μπορέσουν κάποια να περάσουν σε ένα επόμενο στάδιο, να πάρουν χρηματοδότηση, γιατί θα πρέπει να έχουν την πρόσβαση αμαία για να μπορούν να πάρουν μια χρηματοδότηση. Είναι λοιπόν απαραίτητη χρηματοδότηση για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις. Αυτή η ασφάλεια που θα λύσει και έραβνα και με την Δήμαρχη να το δούμε. Εγώ είμαι υπέρ αυτό. Δεν είμαι αμαία. Δεν είμαι κατά, είμαι υπέρ. Το αντίθετο. Δεν το καταλαβαίνω. Και πραγματικά θα αναρωτήσω με την ευκαιρία, αν ξέρει ο κ. Μανσόρα, πόσα σχολεία εκτιμάται ότι θα είναι και αν θα μείνουν άλλα. Δηλαδή θα καλυφθούν οι ανάγκες συνολικά για πρόσβαση ή για αμαία. Καταρχήν δεν έχουν όλα πρόβλημα. Δεν έχουν όλα πρόβλημα για εγκατάσταση γιατί είναι κάποια ισόγεια. Αλλά θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτά τα χρήματα, τα λίγα, τις 43.000, να βάλουμε κάποια τα οποία όμως τα έχουμε ήδη προκρίνει στο επόμενο στάδιο για να γίνει μια αναβάθμιση γενικά των σχολείων, όπως είναι το Δημοτικό Σχολείο Κορθίου. Παραδείγματος χάρη που είναι πάρα πολύ παλιό και έχει πολύ μεγάλες ανάγκες. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τα σχολεία? Με αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, πιστεύω. Δηλαδή, το γυμνάσιο, εγώ. Το η πολιτική ηγεσία το επιλέγει, αλλά δεν ξέρω το κριτήριο. Ναι, δεν μιλάω ότι εσείς το κάνετε προσωπικά. Το γυμνάσιο εδώ δηλαδή δεν έχει ανάγκη για πρόσβαση με αμαία. Θα έχει και αυτό. Αυτό λέω. Ποια σχολεία έχετε επιλέξει? Αυτή ήταν η ερώτηση. Για τα αμαία πάντα, όχι τα ελευθερία. Η τεχνική υπηρεσία είναι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχετε επιλέξει ακόμα τα σχολεία. Δεν έχουμε ακόμα, όχι. Όπως τις παιδικές χαρές που. Γιατί ήδη ανέφερε το κόρφι και λέω το κόρφι θα αρχίσετε προς τα μέσα. Κάποια σχολεία έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην πρόσβαση αμαία. Με το εμπειρίκιο πάνω οροφός έχει τεράστιο πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε και αυτό. Οπότε στο ισόγειο θα μπορούμε. Στον πρώτο όροφο θέλει ένα σανσέρ. Σε ποια σχολεία. Θεωρώ. 44 χιλιάρια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά τουλάχιστον θα κάνουμε όσα μπορούμε περισσότερο. Παρακαλώ, καλείτε το σώμα να ψηφίσει για την έγκριση υπομονή αιτήματο πρόταση. Να ενταχθούμε για να πάρουμε τι αγαπητέ. Παρακαλώ. Οπότε ακόμα από ποια σχολεία θα είναι, θα πρέπει να δεν πειράζει να έχουμε απορίε. Πολύ καλά, εκφράζεται. Παρακαλώ, υπάρχει κάποια αρνητική ψήφο. Εγκρίνεται λοιπόν το δεύτερο θέμα ομόφωνα. Θέμα 3. Έγκριση εκπλήσεω εκπλήσεω στη θέση
Παλιά είχα πια πλατεία Σκαΐνη τη Δημοτική Κοινότητα Άνω. Είναι το τρίτο θέμα. Είναι λοιπόν η περιγραφή του κτηρίου τη θέση Παλιά Χρυσαπιά και αυτό το οποίο προτείνεται στο Σώμα για Ψηφοφορία είναι η εκμίσθωση του Αγγλίου με την ενέργεια πλειοδοτική δημοκρασία και αδιατάξη που ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 270-81 και το άρθρο 192 παράγραφο 1 του Δημοτικού Κώδικα. Υπάρχει κάποια ερώτηση, θα ήθελα να κάνω μια ψηφοφορία. Κύριε Καπάκη, πρώτο. Το υπόλοιπο από αυτό που είναι το καφετέρια Μπάρκινα, σαν κτίριο έχει ελεγχθεί στατικότητά του και πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι όπως είναι για εκμίσθωση ή στον πληστηριασμό θα βάλετε όρο ότι όποιος το πάρει θα το επισκευάσει, γιατί όλοι ξέρουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αυτό. Αυτό το κτίριο το έχω ελέγξει στο παρελθόν για άλλη χρήση και δεν έχει κάποιο στατικό πρόβλημα. Εσείς το επιβεβαιώνετε, αυτό το ορόφημα που είναι εντάξει. Κύριε Ματσόλα. Ναι, ναι, άρα λοιπόν, ολοκληρωμένης και γνωρίζοντας, δεν υπάρχει πιθανότητα κάποια αποθέτηση. Υπάρχει απόφαση του... Υπάρχει κάποια αρνητική, υπάρχει τελική απόφαση. Όλα τα δημιουργικά, υπάρχει το παραγωγό. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος. Άρα λοιπόν το θέμα 3 εγκρίνεται ομόφωνο. Θέμα 4. Έγινε η εγκατάσταση καταφυγείου αδέσποτο ζώο συντροφιά Δήμου Άνδρου στη θέση παλαιά σφαγεία παρακοπτήρου του Δήμου Δημοτική Κοινότητα Άνδρου. Αφορά λοιπόν την μεταστέγαση, αν το καταλάβει καλά. Παρακαλώ, κυρία Αστυνομίου, αν θέλετε να μα πείτε. Σα έχω ενημερώσει επίση και το ΚΟΦΕ σχετικά με τι υποχρεώσει του Δήμου. Για την κατασκευή ενός καταφυγείου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Είναι υποχρεωμένος πλέον ο Δήμος, το ξέρει και η πολιτεία μας, ο οποίος θα το μιλήσει. Και μάλιστα με καινούριο νόμο, ο οποίος τώρα, μάλλον τροποποίηση του νόμου, ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση και θα είναι ακόμα πιο αυστηρός, τώρα το υπάρχει σε διαβούλευση ο κ. Τσιρώνης, θα είναι πολύ πιο αυστηρός και θα είναι ακόμα πιο υποχρεωμένοι οι Δήμοι να διατηρούν καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Θεωρήσαμε, ψάχνοντας πολύ καιρό να βρούμε κάποιο χώρο κατάλληλο που να πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις που μας έχει θέσει η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας. Θεωρήσαμε λοιπόν, εφόσον έφυγε και όχι η κομμοστοποίηση είναι ακόμα εκεί, τι ήταν εκεί, η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση, εφόσον έφυγε, υπάρχει ένας χώρος λοιπόν στα παλιά σφαγεία. Πήγε η ανακύκλωση. Δεν είναι εκεί πλέον. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να γίνει εκεί. Ξεκινάμε από την έγκριση του τοπικού. Θέλαμε να έχουμε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη, να δούμε και κατά πόσο πληρεί και τις νόμιμες προϋποθέσεις που χρειάζεται από την κοινωνική υπηρεσία της περιφέρειας. Αθηνά, δηλαδή, όταν λες συντροφιάς, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και αδέσποτες γάτες. Γάτες και σκύλοι. Εσείς δεν έχετε τέτοιο πρόβλημα, απλά επειδή γνωρίζεις το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι οι γάτες δεν είναι εύκολο να μαζευτούν. Αυτές που κυκλοφορούν. Να μείνουν εκεί. Συγγνώμη, αυτές που κυκλοφορούν και είναι στην κατάσταση που είναι να μαζευτούν τα πάντα εκεί. Ή θα συνεχίσουν. Οι γάτες είναι πολύ δύσκολο. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο καμιά φορά φαίνεται ευκράπελο, έχει γίνει εδώ. Έχει φύγει γάτα με καράβι αντριώτικο και έχει πάει στη Ρωσία, γιατί είχε επιβδίσει κάποιος ιδιοκτήτης και επέστρεψε πίσω. Δεν θα είναι φυλασσόμενος ο χώρος. Βεβαίως θα είναι φυλασσόμενος. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Τζομπίου, αν δηλαδή πώς η σκέψη σας πως είναι και σύμφωνα με τον νόμο και συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό πρέπει να γίνει και είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και είναι και στοιχείο του πολιτισμού, δεν το συζητάμε με τον νόμο κάνει. Θα αναλάβει κάποιος διοικητικός υπεύθυνος, τι σκέφτεστε. Έχουμε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο το πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων, το οποίο ορίζει πενταμελή επιτροπή και έχει οριστεί η επιτροπή και κάποιον υπάλληλο, ο οποίος θα φροντίζει, θα πρέπει να τα φροντίζει. Σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο της Άνδρου, που θα συνάψει σύμβαση ο Δήμος. Θεωρώ ότι λόγω των καταστάσεων που έχουν έρθει ακόμα προβλημάτων
συνδυάζεσαι τώρα. Όχι, αυτή το θέμα. Ακούγεται. Ακούγεται, ακούγεται. Κύριε Ρούμα, κύριε Ρούμα. Όχι, να πήγαινε να γράψει. Να γράψει. Μπράβο, Ρούμα. Εντάξει, τώρα. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο πολιτισμού. Δεν υπάρχει εκτό από ένα μικρό καταφύγιο που έχει φτιάξει η Αθηνά και συντηρεί με δύο-τρεις ανθρώπους και την αδελφή της. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γκρινιάζουν οι γείτονες. Λοιπόν, μας έδωσε ο Δήμαρχος όπως η Κόρη Ασφαλεία. Έχει πάει εργολάβος να δει αν χρειάζεται, που θα χρειάζεται, χρειάζεται μάλλον να πουλήσει το μισό γιατί είναι έτοιμο να πέσει. Το άλλο μισό από εθελοντές θα βαφτεί, θα φτιαχτεί και από χορηγούς. Θα δει ένα ψυγείο, ένα σπάγκο, ένα κάτι να παίρνει ενέστα φάρμακα, ράφια και θα υπάρχουν και κλουβιά που είναι έτοιμοι να χορηγήσουν φίλοι και άνθρωποι φιλόσοφοι. Θα συντηρείται προφανώς και από αυτά που δίνει ο Δήμος που παίρνει από το κράτος κάθε χρόνο, αλλά και επιπροσθέτως από όποιους όποιοι θέλουν να δώσουν λεφτά. Το ζητούμενο είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο εκτός από το να είναι καταφύγιο, να είναι μια ευρωζωική οργάνωση, να υπάρχει και ένα στιγμίατρο σε 24ωρο βάσεως, γιατί δεν υπάρχει αυτό, ούτε 3ωρο βάσεως, και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει το νησί, θα βοηθήσει και τους επισκέπτες που έρχονται, να είναι πιο χαρούμενοι και για μας να μπορούμε να περιθάλπουμε, να γιάνουμε τα ζώα. Δεν θα είναι μόνο γάτες και σκύλοι, μπορεί να είναι ένας κατσόκυρος, μπορεί να είναι ένας γήπας, μπορεί να είναι ένα γαϊδούρι, έχω δύο γαϊδούρια κακοποιημένα και να δεν τα έχω βάλει ποτέ, τα έχω μόνο και τα ταΐσω. Λοιπόν, από αυτά και ό,τι άλλο, ναι, θα στηρώνται και τα λοιπά. Έχετε απόλυτο δίκιο να σου μιλάω για την παρέμβαση. Καλά, εννοείται ότι συμφωνώ για την εγκατάσταση και τη δημιουργία καταφυγίου. Αλλά δεν συμφωνώ για τον χώρο. Έχω ενστάσει για τον χώρο. Ο χώρος αυτός είναι ο μόνος αδειοδοτημένος χώρος σε όλο το Δήμο Άνδρου που έχει περιβαλλοντικούς όρους για ανακύκλωση και υποπροστοποίηση και με μία ακόμα αδειοδότηση μπορεί να γίνει SMAI, σταθμός μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή η ανακύκλωσή μας είναι όχι στον αέρα, στον κρεμό. Γιατί δεν έχουμε SMAI, σταθμό μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο οφείλουμε να έχουμε για να μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα υλικά στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στην Αθήνα. Τα δύο ιδιωτικά SMAI που υπάρχουν στο νησί δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, οπότε οφείλουμε εμείς να φτιάξουμε δικό μας SMAI. Εκεί είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος για να αντιδοθεί ως SMAI, γιατί ήδη έχει περιβαλλοντικούς όρους για ανακύκλωση και κομποστοποίηση και θα είναι μεγάλο λάθος να αλλάξουμε χρήση του χώρου. Είναι ο μόνος χώρος αδειοδοτημένος. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλουμε να αλλάξουμε χρήση. Και η δεύτερη ένστασή μου, η οποία είναι και μεγάλη ανησυχία, είναι μια περιοχή αθλητικής δραστηριότητας. Έχει πολλά παιδάκια γύρω-γύρω. Είναι μια πολυσύγμαστη παραλία το καλοκαίρι με ασυνόδευτα παιδάκια που πάνε για μπάνιο και δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι ατυχήματος και για αυτούς τους λόγους θα το καταψηφίσω. Να βρούμε κάποια άλλα πόρτα. Να μου δείτε, να μου υποδείξετε εσείς κατά κάποιο τρόπο κάπου ένα χώρο που θα πάνε, που θα δημιουργηθεί το καταφύγιο. Διότι είναι υποχρέωση του Δήμου, όπως είναι υποχρέωση να έχει SMAI, όπως είναι υποχρέωση για οτιδήποτε, έτσι έχει και υποχρέωση πλέον να έχει καταφύγιο. Ναι, αλλά δεν καταστρέφουμε λοιπόν κάτι για να φτιάξουμε κάτι. Όχι, κάτι βέβαια, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Οφείλουμε λοιπόν να αφήσουμε αυτό. Αυτό το μοντικό φύλλο θα υποστηρίζουν να κάτω από το δρόμο, γιατί δεν θα αξιοποιείται. Θέλει 100 μέτρα από το τελευταίο σπίτι. Δεν έχει σπίτι. Στον Άγιο Σπυριδόν, από κάτω. Όχι, δεν είναι μακρύτερα από κάτω. Δεν είναι μακρύτερα από κάτω. Δεν είναι μακρύτερα από κάτω. Πολύ ωραία, πολύ μακρύτερα. Όσο για τα ζωτάρια, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι... Μαζί δεν συμβαίνει. Μπορούμε να το αναβάσουμε και να πούμε κάποιο άλλο χώρο. Όσο για τους κανόνες υγιεινής που λέτε, σαφώς ένα αδειοδοτημένο καταφύγιο θα τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής. Και για τους γονείς των παιδιών που ανησυχούν, οφείλω να τους πω το εξής. Έχουν
ψάξει και έχουν ερωτηθεί, τι κανόνες και τι καθεστώς υπάρχει στη στιγμή. Είναι τόσο αποστηρωμένο όλα εκεί που τους ενοχλεί. Και τι φοβούνται, μήπως μολυνθεί ο αέρας που θα αναπνέουν τα παιδιά του. Όχι, όχι, όχι. Μετά. Περίπτωση ατυχήματος να γίνει. Τι ατύχημα. Τι να τι ατύχημα. Αυτή τη στιγμή τα σκυλιά αυτά θα είναι μέσα σε κλούβους και μην ξεχνούν κάτι. Οι δίθεν φιλόζωοι που ενδιαφέρονται μόνο για τα παιδιά του. Να του πω το εξή. Ότι το φιλοζωικό αυτή τη στιγμή σωματείο και εγώ προσωπικά εκ μέρους του Δήμου έχω δώσει για υιοθεσία 100 σκυλιά μέσα στα 2 χρόνια. Τα οποία αυτά σκυλιά θα ήταν μέσα στον δρόμο. Θα είχαν φάει κατζίκα και πρόβατα και μπορεί να είχαν επιτεθεί και σε παιδιά. Εγώ έχω φροντίσει και έχουν υιοθετηθεί. Και πηγαίνω μόνη μου 2 φορές την εβδομάδα και ταΐζω και φροντίζω 12 αζήμητα αδέσποτα αυτή τη στιγμή. Χωρίς από κανένα βοήθεια. Γνωρίζει ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή και προς τιμή του είναι ότι ένα δέσποτο το έχει υιοθετήσει εκείνος και μας δίνει ό,τι μπορεί και εκείνος από το Δήμο, από τον προϋπολογισμό, κανένας άλλος όμως. Πού θα πάνε αυτά τα δέσποτα και πού θα ήταν αυτά τα δέσποτα? Στους δρόμους. Μαζί με την ανακύκλωση, κυρία Τσομίλα, θα πάνε. Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω να είναι εκεί. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά όχι, δεν δέχομαι τους γονείς οι οποίοι ανησυχούν γιατί τα παιδιά τους πηγαίνουν εκεί και αθλούνται. Δηλαδή φοβούνται μήπως μολυνθούν στην ουσία από τον αέρα. Εντάξει, εγώ δεν μίλησα για μολυνθούν, αλλά στον λόγο. Για όλα. Είναι πιο επικίνδυνα να είναι μέσα στον δρόμο. Πολύ πιο επικίνδυνα. Στυλωμένα, τσιπαρισμένα όπως ορίζει ο νόμος. Δεν διαφωνούμε. Αυτά είναι όρος αυτός είναι για την ανακύκλωση. Όχι, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Εκείνο που έκανα καθόλου να καθίσουμε να το δούμε. Στο άλλο ο Δημήτρη είπα. Στο άλλο σου είπες. Ότι ανησυχούν οι γονείς. Αυτή τη στιγμή τα σκυλιά πρόκειται ότι έχει ενδιαφερθεί κανένας. Μήπως λυθούν. Έχει ενδιαφερθεί κανένας. Να σας πω και κάτι άλλο. Κάθε μέρα της εβδομάδας πρέπει να πηγαίνει κάποιος να τα φροντίζει. Μέσα στις 7 ημέρες λοιπόν της εβδομάδας, 7 ανδριώτες δεν έχω βρει. Έχω βρει 5 ανδριώτες, έναν Αλβανό και μία Πολωνέζα. Αυτό έχω να πω. Παρακαλώ, μην τσακώνεστε, νομίζω. Δεν τσακώνουμε, απλά κάποια στιγμή νιώθω υποχρέωση για 12 αδέσποτα που πηγαίνω και φροντίζω, συν 100 που έχω φροντίσει να υιοθετηθεί και έχουν υιοθετηθεί με τους καλύτερες, με τις καλύτερες. Γιατί είναι υποχρεωμένος ο Δήμος. Γιατί να μην αναβληθεί να το ξαναδούμε σε άλλη βάση. Όχι, γιατί αυτό δεν είναι να πάει, να ανακύκλωση και να γίνει από κοινού. Θεωρώ ότι αν υπάρχει θέμα διοδότησης μάγια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα άλλα δεν τα λαμβάνω. Δημήτρη, με συγχωρείς, τα άλλα δεν τα λαμβάνω απόψη καθόλου. Αλλά αν υπάρχει θέμα και είναι αδειοδότηση ΣΜΑΕ, θα πρέπει να το ξαναδείτε αυτό το πράγμα. Και οπωσδήποτε. Αφήστε, μη με διακόπτε αυτό. Και αν πραγματικά υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, να ψάξουμε όλοι μαζί να βρούμε έναν άλλο χώρο, γιατί πραγματικά αυτή είναι αδύνατη. Δεν χρειάζεται όμως πρόσφατα, μπορούν να σε υπάρξουν. Μπορούμε να πάρουμε μια αναμονή τώρα, για να δούμε... Πήρατε θέσεις χωρίς δημοκρατία, δεν τους ρώτησατε. Λοιπόν, όμως δεν μπορώ να τελειώσω τη φράση. Παρακαλώ. Θα μας συνεχίσουμε την αποκοστοποίηση μαζί με την αποκοστοποίηση. Μα δεν μιλάμε για αποκοστοποίηση, μιλάμε για αποκοστοποίηση. Θέλω όμως να πω και κάτι με την άλλη μου ιδιότητα Αθηνά. Πραγματικά, εφόσον βρεθεί ο χώρος, να βοηθήσουμε όλοι μαζί και να ενώσουμε και δυνάμεις για αυτό. Συμφωνήσαμε για τη δημιουργία του καταφυγίου με τον όρο ότι θα διατηρηθεί η αποκοστοποίηση. Αυτή η απόφαση ελήφθη ο χώρος. Όταν είναι αδειοδοτημένο για ανακύκλωση. Δεν το γνωρίσαμε. Δεν το γνωρίσαμε. Αυτό το γι' αυτό ήρθε εδώ η συμβούλη για να δώσετε εσείς την έκκληση. Εμείς ζητάμε αναβολή να το ξανασυζητήσουμε και να δούμε άλλη. Το κτίριο αυτή τη στιγμή είναι υποκατάλληλο. Δεν είναι κατάλληλο για να γίνει οτιδήποτε μέσα στο κτίριο αυτό. Αυτή τη στιγμή. Για το καλό το λέμε να γίνει αναβολή. Εντάξει, για καλό το λέμε, δεν λέμε για
κάνει τις προτάσεις σας. Μπορεί να συνεπάρχουν και τα δύο. Πρόεδρε. Ή περισσότερο να ελεγχθεί αν μπορούν να συνεπάρχουν. Αυτό λέμε τώρα. Και να επανέλθουν. Αυτό λέμε τώρα. Δηλαδή ότι εγκρίνουμε να γίνει το καταφύγιο, φτάνει να δούμε αν μπορούν να συνεπάρχουν. Αυτό όμως σημαίνει ότι αν δεν μπορεί να συνεπάρχει η ανακύκλωση, θα γίνει το καταφύγιο σε όχι, εάν δεν μπορεί να συνεπάρχει, προτιμώ να και προηγείται η ανακύκλωση από το καταφύγιο. Όλους για να ακύκλωση την κομποστοποίηση και το επόμενο βήμα είναι ότι μπορεί να γίνει μικρός μάι. Γιατί το μικρός μάι θέλει τις ελάχιστες περιοχές. Άλλη φορά γίνεται η κομποστοποίηση και υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι για αυτό. Όπου δεν υπάρχει πρόβλημα για την κομποστοποίηση. Άλλο όμως είναι αυτό που λέει περιμένει. Ωραία, παραβάλλουμε λοιπόν το θέμα. Από ό,τι κατάλαβα από τη διαδικασία, αν υπάρχει κάτι που ψήφισε, αναβάλλεται ομόφωνα. Προκειμένου να ελεγχθεί, αν μπορεί να συνεπάρξει με το σμάρι. Με την ανακύκλωση το σμάρι. Όχι, όχι. Το σμάρι. Είναι το σμάρι. Σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών. Για να φύγουν τα ανακυκλώσιμα από την Άντρο να ταξιδέψουν, πρέπει να πάρουν πρώτα σε σμάρι. Μπορεί να φύγουν στη Σκουπιδιάρα και να φύγουν. Παρακαλώ, λοιπόν. Άρα λοιπόν, αποφασίζει ομόφωνα να αναβληθεί προκειμένου να ελεγχθεί αν μπορεί να συνεπάρξει με συγκεκριμένη κατάσταση. Με συγκεκριμένη κατάσταση με την ανακύκλωση και εξουσιοδοτεί τον κύριο Γάσπαρ, να το πάμε έτσι, να ελέγξει προκειμένου να το συζητήσουμε σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Θέμα 5, κάνει περιφορά. Έκθεση τροποποίηση κανονισμού αποκέντρωση του Δημάμου. Στο εσωτερικό δίκτυο κατοικιών λέει ότι η παράγραφος 2 στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τοποθετεί μηχανοσύμφωνα προς το τέλος του κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού του ακινήτου και οπωσδήποτε πριν το φρεάτιο έλεγχου σύνδεση. Όταν λέτε στο εσωτερικό δίκτυο, τι ακριβώς εννοείται μέσα στο σπίτι? Να πατήσω. Ναι, σας ρώτησα. Ναι, εννοούμε πίσω από την υποδομική γραμμή. Και τη ρημοτομική, ό,τι είναι. Για κάποιον μου το πιο κανάλι, δεν τα καταλάβω. Σε ειδικές περιπτώσεις, παραδείγματος. Μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά η τεχνική υπηρεσία. Όμως τώρα το θέμα της τροποποίησης. Συγγνώμη, κύριε Μασόλα, το γράφετε εδώ σε αντίθετη περίπτωση, αποφασίσει τεχνική υπηρεσία. Νομίζω ότι το γράφει κάπου κανονισμός, αλλά η τροποποίηση δεν αφορά αυτό το σημείο. Αφορά άλλα σημεία. Γι' αυτό. Απλά είχαμε κάποια. Σε κάποια σημεία θέλανε εξήγηση για εκείνο το περίφημο άρθρο 20 που αφορούσε το κόρφι, κατά κύριο λόγο. Και για ένα άλλο σημείο που ήταν πολύ απλό. Επίσης διαφώνησε η αποκεντρωμένη δίκηση γιατί είχα βάλει. Σας παρακαλώ πολύ. Γιατί είχαμε βάλει στον κανονισμό, τα πρόστιμα να έχουν διακύμανση από 200 μέχρι 500. Θέλανε συγκεκριμένα πρόστιμα. Και ενδεχομένως είχαν δίκιο. Αυτές όμως τις τροποποιήσεις εγώ τις ξανάστηκα σε αυτή την κυρία η οποία έκανε τον έλεγχο και έχουμε συμφωνήσει. Αυτό ήταν τα βασικά σημεία. Επεξηγήσεις για το άρθρο 20 και ένα σημείο στο άρθρο 4 και τα πρόστιμα να γίνουν πολύ συγκεκριμένα. Για την κάθε παράδοση. Είχαμε αποφασίσει τον κανονισμό. Ναι, αφού είχε αποφασιστεί, γιατί δεν ήταν μόνο η τροποποίηση.
τροποποιήσεις και ξανά. Πού είναι τροποποιήσεις? Είναι τροποποιήσεις που αφορούν τις παρατηρήσεις αποκεντρωμένες. Έχεις τροποποιήσεις. Δεν γίνεται τροποποίηση. Αυτό που διαβάζω ήταν στον αρχικό κανονισμό. Ναι, ναι, ναι. Τότε γιατί είναι ξανά εδώ? Όλος ο κανονισμός με την νέα μορφή, με την νέα μετροποίηση. Πέρασε και στην Οικονομική Επιτροπή, ψηφίστηκε και πάλι. Στην εισήγηση δεν επισημαίνει τι ακριβώς αλλάζουν, μας έδωσε. Ζήτησε ο κύριος Καπάκης, ο οποίος είναι... Ναι. Ζήτησε την αλληλογραφία που είναι αποκεντρωμένη. Εγώ λέγω με Βασιλοπούλου και ρωτάω, έχω τον κανονισμό, καθένας είναι αυτόνομος κύριε Ματσόλα, δεν είναι πλάστα. Έχω τον κανονισμό από χέρι. Δεν έχω μία εισήγηση που να λέει ότι σε αυτό τον κανονισμό τροφοποιούμε αυτό και αυτό και αυτό. Έχω τον κανονισμό. Πρέπει να το στείλουμε και σε εσάς. Όχι, δεν θέλω. Έστειλε ένα έγγραφο ο κύριος Καπάκης για πολλά θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα από αυτά ήταν η τροποποίηση του κανονισμού από χέρι. Ο κύριος Μίλας του έστειλε το μεσημέρι. Εντάξει, πάντω. Τώρα που σα είπα, παρατηρήσει. Δεν καταλαβαίνω. Παρακαλώ, δόξα τω Θεώ. Έχετε δίκιο, απλά δεν έδωσα τον λόγο πρώτα. Έπρεπε να δώσω εγώ τον λόγο πρώτα. Άρα, για να κατανοήσω, αυτός ο κανονισμός είναι αυτός που ήρθε καταρχήν. Με τροποποίηση του άρθρου 20. Και στον οποίο τροποποιούμε τα πρόστιμα ως σταθερά ποσά και ως κειμενόμενα και τι άλλο. Και θέλει την επεξήγηση του άρθρου 20, την οποία σας τη διαβάζω. Αυτό που βάλατε τελευταίο στο πόδι, αν θυμάστε. Λοιπόν, το άρθρο 20, σας το διαβάζω. Όχι, θέλω, το έχω καταλάβει αυτό, κύριε Μασόλα. Έχει σημασία η επεξήγηση. Το είχα προτείνει και με καλύπτει. Άρα αυτά τα δύο αλλάζουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν με τις πληροφορίες υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα, ευχαριστώ κύριε Φάκοντα, το θέμα 5. Θέμα 6, έκτο. Έκριση κανονισμού λειτουργίας του Ελευθερικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Άλμου. Παρακαλώ, απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, οφείλουμε να έχουμε κανονισμό λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Από πέρσι το 2017, τέλος πάντων, αμελήσαμε, καθυστερήσαμε πολύ να το συντάξουμε. Μας είχαν στείλει ένα μπούσουλα για το πώς πρέπει να είναι στημένος. Πάνω εκεί βασιστήκαμε. Αυτό που επαναδρομής υπάρχει λάθος είναι στα μέλη του συντονιστικού, στο 15ο, λείπει μια λέξη. Εκπρόσωποι πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων, γράφουμε σύλλογος δασοπυροσβεστών, ενώ είναι σύλλογος εθελοντών δασοπυροσβεστών Δήμου Άνδρου. Στα μέλη, το 15ο μέλος. Έχει παραδομής, έχει ξεχαστεί μια λέξη εθελοντών. Αυτό. Κύριε Καπάκη. Λοιπόν, δεν είναι μια ερώτηση. Ναι. Στα μέλη, στα μέλη και στη ρωτήση του στόχου. Εκεί βλέπω ότι έχετε βάλει και τον έπαθρο. Από αυτό που βλέπετε. Ο έπαθρος είναι, θα σας εξηγήσω, είναι περαιακός σύμβουλος. Προβλέπεται βάσει του γενικού κανονισμού που σας στείλαμε ότι θα υπάρχουν μέσα στη στελέχη της περιφερειακής, της περιφέρειας, δηλαδή, ναι. Της διοίκησης. Έχει, έχει υπαλλήλους, ναι, ναι. Της τεχνικής υπηρεσίας. Αυτό ναι, αλλά ένας ερετός, ο οποίος αφορά ένα άλλο όργανο, που είναι το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρακολουθούν και δικιά μου δεν έχει καμία θέση μέσα σε καθαρή αρμοδιότητα που είναι του Δημάρχου και του συντονιστικού. Το είναι υπόθεση του Δήμου και όχι τις περιφέρειες. Κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη μου, δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει. Το αντίθετο πρέπει να υπάρχει. Ο Δήμος πρέπει να συμμετέχει, ο Δήμαρχος ή κάποιος ενδεχομένως στο ανώτατο όργανο. Δεν το ξέρω, επειδή είδα παλαιότερα συντονιστικά πρακτικά και ήταν στα μέλη ο Δήμαρχος και καλεσμένος και στα μέλη. Καλεσμένος θα μπορεί να είναι και να εκφράσει την άποψή του. Ναι, όχι, ήταν στα μέλη. Θεώρησα ότι μπορούμε να το βάλουμε, αλλά. Αν θεωρείτε λόγω της θέσης σας κιόλας. Αν θεωρείτε ότι δημιουργήθηκε και μια σύγκρουση στα ΕΠΑ μέρη. Τότε μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Βεβαίως όμως τα μέλη της διοίκησης, της περιφέρειας, θα το συζητάμε. Έχει υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και την τεχνική υπηρεσία. Δεν πρέπει να συμμετέχει σε αυτό το όργανο. Τώρα έχουμε τύχει εδώ πέρα στο προϊστάμα, το γενικό προϊστάμα. Άρα λοιπόν ποιο να πάρουμε σε αυτό. Συγχωρείτε, χρειάζεται να το ρωτήσουμε. Δεν λέει πόσα μέλη πρέπει να έχει. Άρα λοιπόν τροποποιούμε την περιφέρεια. Έχουμε μέσα
Έχουμε την τεχνική υπηρεσία, είναι η κυρία Κερετζή. Σωστά. Και υπεύθυνο αντιπρόσωπο τη Ελλάδα που είναι αφορά τη Ελλάδα. Τα χαρά είναι. Άρα λοιπόν, τροποποιούμε μετά από την τοποθέτηση του κ. Καπάκη, αφαιρούμε από το συνεργαστικό όργανο τον κύριο 13ο που είναι ο έργος. Και στο 15ο προσθέτουμε τη λέξη εθελοντών. Στο 15ο προσθέτουμε τη λέξη εθελοντών. Λοιπόν, υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος για το συγκεκριμένο θέμα, άρα λοιπόν εγκρίνεται εγώ. Θέμα έβδομο. Παρακαλώ να το σκέφτε. Αποδοχή δωρεάν των απαραίτητων εργασιών συμβούλων. Ομόφωνα το 6. Αποδοχή δωρεάν των απαραίτητων εργασιών συντήρηση και επεκτείνηση του δημοτικού σχολείου Αρτεμιών. Ναι, και. Τι ποσό είναι η επιχορήγηση και γιατί δεν πήγε στην Ευρώπη Παιδεία πρώτα να περάσει η Εθνική Υπηρεσία και μετά να έρθει στο σχολείο. Λοιπόν, στην Επιτροπή Παιδείας είχε περάσει και την Κυρία Δεύτερη, διότι η κεκνοφάτευση της κυρίας Γιώργης, της κυρίας Κιντάτα, τα σχολεία που είναι σε λειτουργία υπάρχουν και στην Επιτροπή Παιδείας. Τα σχολεία που δεν λειτουργούν είναι αρμόδιος ο εκάστοτε πρόεδρος στο τοπικό, δηλαδή το εκάστοτε τοπικό. Άρα και δεν έχει σχέση η Επιτροπή Παιδείας. Όσον αφορά την οικονομική, δεν έχει νόημα να περάσει την οικονομία, είναι απαραίτητο. Τα έχουμε ρωτήσει και αυτά και υπάρχει και η ροκοτήρη του Λαμπέξου, πήραμε την γνώμη της. Το ίδιο λέει, δεν υπάρχει λόγο, η Οικονομική Επιτροπή είναι μία δώρεα που δεν θα περάσει από ένα άλλο βήμα. Θα μόνο η τεχνική υπηρεσία θα κάνει τη δουλειά της, όπως έγινε και με το πτυχίο στα Γκάλια, αν θυμάστε, ένα χρονικό διάστημα από ό,τι που 3-4 χρόνια. Λοιπόν, το προσωπικό σου θα είναι το πρόβλημά του. Εμεί θέλουμε να γίνουμε δουλειέ. Δεν αφορά εμά. Αυτό όμω δεν θα χρονοποιηθεί το στήριο. Όχι, είναι μόνο για τη δωρεάν να γίνει τίποτα. Ακούσε με, όταν ήταν συνεχή, όχι μόνο με αυτό. Έχουμε γνωμάτευση τη τεχνική υπηρεσία, την οποία η οποία λέει ότι το σχολείο είναι ημιτελέ, είναι επικίνδυνο καταρχήν και δεν πρέπει να παραδοθεί πουθενά προσκλήσει αν δεν φτιαχτεί. Τέλο. Κύριε Θανασίου, εννοείται δηλαδή για ποιο λόγο να δίναμε, αν το θέλανε, την παραχώρηση σε ένα σύλλογο. Δεν κατάλαβα. Εγώ ρώτησα, ο χορηγός, όποιος είναι αυτό, να δώσει τα λεφτά για την επισκευή του σχολείου, θα έχει την απέτηση μετά να του χορηγηθεί ο χώρος. Του σχολείου. Ναι. Τι εννοείς δηλαδή για να καταλάβω. Ποιος απέτηση, να το πάρει κτήμα του το σχολείο. Α πούμε το δημοτικό σχολείο στα Λάμπυρα. Το δημοτικό σχολείο στα Λάμπυρα. Που στεγάζει το σύλλογο Μελίτη και τον Άγιο Νικόλαο. Κάτι τέτοιο ανάλογο είναι ή κάτι άλλο. Το ίδιο εννοεί. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν ένα σύλλογο, ο οποίο είναι σύλλογο ασθενειών, θέλει να έχει θελήσει. Δεν μα το έχουν πει. Αν θελήσει λοιπόν να έχει μια αίθουσα. Γιατί ο τρόπος, συγγνώμη, αλλά ο τρόπος που υπόθηκε. Είναι δηλαδή. Ερώτηση. Ποιος είναι ο δωρητής. Οφείλουμε να γνωρίσουμε. Ο σύλλογος είναι τον άλλο. Σύνδεσμος. Αυτός που είχε έρθει ο κύριος εδώ με το καταστατικό και την έδρα στην Αθήνα. Ωραία. Αυτές οι εργασίες που θα γίνουν έχουν από τον κύριο Γκλάρα υποθεί. Απορία μου. Όταν λέει μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν πλην 0,80 εκατοστά από το φυσικό έδαφος, τι εννοεί. Ραπά. Είναι να δεις, έχουμε απορρίσει για να το ψηφίσουμε, γιατί τώρα υπονοεί άλλο το δώσεις, αλλά έχω απορρίσει επί του θέμα. Εγώ δεν υπονοώ τίποτα. Όταν λέει συντήρηση, επειδή έχει προηγηθεί το άλλο συμβούλιο. Εγώ απλά την έχω ξανακούσει. Στα 8 χρόνια που είμαι, στα 10 χρόνια, 11 που είμαι μέσα στο Δήμο, είτε ως αντιπολίτευση είτε ως συμπολίτευση, ως δήμαρχος, δεν έχω ξανακούσει ποτέ να ξαναγίνει, να γίνουν δύο δημοτικά συμβούλια για να δούμε αν θα επιτρέψουμε σε ένα σύλλογο να κάνει επισκευές σε ένα σχολείο. Γίνεται πρώτη φορά, δωρεάν. Εδώ δεν φαίνεται. Ειλικρινά θλίβομαι που ξαναφέρουμε το θέμα αυτό στο συμβούλιο για να το ψηφίσουμε και ζητάμε την απόλυτη γραφειοκρατία προκειμένου να επιτρέψουμε σε αυτούς
που πήγαιναν στο σχολείο και είναι τώρα 60-65 χρονών και το βλέπουν να βουλιάζει και θλίβονται, να τους επιτρέψουμε να το φτιάξουμε. Δεν πρέπει να ρωτήσουμε τι. Θλίβομαι με όλη αυτή τη συμπεριφορά μας. Σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο που δεν είναι ιερό. Εξαντλήσατε τα πάντα για το χωριό Στενιές που θέλουν να φτιάξουν το σχολείο. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω τα πόδια, μπορώ να μιλήσω. Καταρχήν δεν λέτε αν θα το φτιάξει σύλλογο. Είναι συγγνώμη για να επανέλθουμε λοιπόν στο σημερινό θέμα. Ο κύριος Γκλάρας ως τεχνική υπηρεσία έχει πάει εκεί. Έχουμε δει το σχολείο. Έχω απορίες στις κατασκευές των πρεσμένων. Τις απορίες αυτές όμως δεν θα στις. Δεν έπρεπε να είναι εδώ να μας κλείσει. Να σου το πω και ανάποδα. Όταν λέει εδώ συντήρηση επισκευή ή διασκευή και αντικατάσταση καταστάσεων αγωγών κτηρίων, τι εννοεί. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι επεμβάσεις θα γίνουν στο σχολείο. Δηλαδή απαγορεύεται να έχουμε απορίες. Γιατί το κρίνεις ότι είμαστε αυτοί. Δεν μιλάω για τις απορίες. Δεν μιλάω για τις το θέμα που ξαναφέραμε. Θυμάστε πάρα πολύ καλά σε επίθεση. Μιλάω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν τα δείτε τραπέζι. Και ήταν πιο πολύ για την παραχώρηση που είπαμε πριν. Για την απορία της παραχώρησης. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Κυρία Βασιλοπούλου, το εγγνώσαμε. Δεν με αφήσατε να τελειώσω και το δικό να στο πίσω. Και να κάνω έγγραφα. Γιατί εκεί με κατατάτε. Δεν έχω δικαίωμα να έχω απορίες όσον αφορά τις επισκευές. Να καταλάβω τι θα γίνει. Τόσο σπουδαίο. Δεν έκανα επίθεση σε εσένα εδώ. Γιατί έχεις πάθει να βολευτεί. Παρακαλώ, όλο σου επιτίθεται. Παρακάτω λοιπόν. Λέει εδώ διασκευή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών. Το αγωγόν πάει στην ίδρυψη και επεγκαταστάσεων στα ηλεκτρολογικά. Αυτό ρωτάω. Μετά λέει, επισκευή της διάστρωσης του δαπέδου ακάλυπτου χώρου, δηλαδή θα πλακοστρώσουν την αυλή. Να πω κάτι γενικό. Κάτι γενικό να πω. Είναι δυνατόν η τεχνική υπηρεσία να υπογράψει κάτι που να μην είναι σύντομο. Όχι, δεν είπα. Γιατί προσπαθεί να μου βάλει στο στόμα πράγματα που δεν λέω. Ρωτάω τι εργασίες. Για να διευκολύνω και εσένα. Τι εργασίες, μπορεί να προσθεί τόσο Κλάρα. Ωραία, κύριε Σόπουλο, και αφήστε κύριε Καφάκη να. Επίση το τελευταίο κλείνει τοποθέτηση του λαμπιών. Τι είναι αυτέ οι επισκευέ. Αν καταλάβω, θα μπορέσω να τοποθετηθώ. Αν δεν καταλάβω, δεν θα τοποθετηθώ. Είναι πάρα πολύ απλό. Σκασίλα από το σχολείο, θα πάρω το σχολείο. Επειδή ακούστηκε αυτά τα διάφορα εδώ για μια συζήτηση, εγώ δεν καταλαβαίνω. Αν ήθελα να το κάνει ο σύνδεσμο, ο σύλλογο Στενιωτών από μόνο του, δεν χρειαζόταν να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να βάλουμε μια διαδικασία. Κανονικά θα έπρεπε εδώ, εγώ έτσι ξέρω, όταν περί δωρεά να γίνει, να είναι πολύ συγκεκριμένη η δωρεά που θα γίνει, να είναι τεχνική περιγραφή, τι ακριβώ θα γίνει σε ένα σχολείο, κάθε από ποιο όρο. Κατά πόσο νόμιμο να ξέρουμε ποιο είναι ο δωρητή και πώ θα δει. Τέλο πάντων, εγώ δεν θέλω να πω τώρα γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι άνθρωποι. Όλοι θεωρώ ότι γίνεται για καλό σκοπό και δεν το αμφισβητώ αυτό το πράγμα, να σωθεί ένα σχολείο που έχει μέσα, είναι μια μνήμη και γεμάτο συναισθήματα όλων των ανθρώπων που πέρασαν από εκεί. Κύριε Καπάκη, να ολοκληρώσουμε όλοι και μετά δεν μπορώ, δεν θα πάρει, θα με διαστώψει. Όση ώρα μιλούσαν όλοι, δεν κρατήσατε καθόλου. Κάτσε τον νόμο στον νόμο. Είναι αδιανόητο. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής, ότι κανονικά θα έπρεπε να γίνει αυτό. Ή δεν το φέρνετε καθόλου και το φτιάχνετε το σχολείο με μέσα από μια άτυπη διαδικασία, ή το φέρνετε εδώ με πολύ συγκεκριμένα. Αυτά τα μπακαλική του κυρίου Κλάρα είναι μπακαλική. Περιγράφει σε ένα χαρτί που δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα κάνουν 5 πράγματα, θα κάνουν 10, 15, 20, δεν είναι συγκεκριμένα. Μετά δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσό τη δωρεά. Αυτά από ό,τι ξέρω εγώ, βάσει του νόμου, κυρία Ζωτήρα. Επιτέλους, εγώ λέω όμως το εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα για να υποβοηθήσω και το έργο σας, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα έπρεπε να ακούσουμε τον πιο αγώριο άνθρωπο που είναι ο τοπικός πρόεδρος, ο οποίος θα ασχοληθεί τους καθηγητές. Μα δεν σε αφήνω γιατί μου λες να μην πες παρατηρήσεις για τη δουλειά. Δεν αφήσατε να τον ακούσουμε. Να ακούσουμε τι θέλει αυτό ο άνθρωπος. Μα κύριε Καφάκη, είμαστε στο στάδιο. Είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων. Μάλιστα.
σίγουρα θα τοποθετηθεί πρώτο. Για να κάνουμε ερώτηση. Για να κάνουμε ερωτήσεις, πρέπει πρώτα να μας πει ο άνθρωπος τι θέλει να κάνει. Είναι ο πιο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να μας πει τι θα φτιάξει σε αυτό το σχολείο. Πώς θα κάνουμε, τι είναι η ερώτηση. Μα σας έχουμε δώσει κάποια τέτοια. Έχετε την εντύπωση ότι ο κύριος πρόεδρος ξέρει κάτι παραπάνω. Πιστεύω και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, πάμε και με πρόεδρο και με τον λόγο. Διαφωτίστε μας τι εργασίες θα γίνει. Επακριβώς πού θα βγουν τα δουλάπια και πού θα πει ο αγωγός του παρακαλώ. Περιμένετε να πάτε τώρα. Ό,τι εργασίες έγραφε μέσα αυτή η προηγούμενη αδειοδότηση, όχι φυσικά να μπαίνει στην ιστορία. Δεν έχω πάει πολύ έτσι. Η προσωρινή αδειοδότηση είναι όλες νόμιμες από ό,τι έχω μιλήσει με την Πολυτεχνία. Απλώς ήθελε να προχωρήσει στην αδειοδότηση με από χρόνια αδειοδότηση και όχι προσωρινή. Το σχολείο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παρακολουθήσει κανένα σύλλογο αν δεν έχει συμβαστεί. Ούτε καν οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν μέσα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μας διαφωνήσετε. Κύριε Καμάτης, ξέρω. Να γίνει αυτή η διαπέτυξη να γίνει μια σχολή. Ούτε τα ούτε τέτοια πράγματα. Ούτε το ξέρουμε ξέρω. Το σχολείο να είναι πρέπει να το πάρει ο κάθε σύλλογος ο μέλος μέσα, να είναι στην έδρα του και να είναι... Δεν θα μιλάς. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, εγώ... Τον Οκτώβριο μετά τις εκλογές του τοπικού συλλόγου έκανα... Κύριε Μαριέτη. Άρα λοιπόν ο κ. Ιωάννης Μαριέτης που είναι πρόεδρος του άλλου συλλόγου του χωριού. Όχι άλλου, δεν υπάρχει άλλος. Με συλλόγου του χωριού δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, τον Οκτώβριο μετά τις εκλογές έκανα αίτηση στο Δήμο, την πρωτοχώρησα. Και μου είπαν ότι πρέπει να περάσει η Επιτροπή Παιδείας. Δηλαδή για μένα Επιτροπή Παιδείας. Για τους άλλους, όπως είπε ο κύριος Θεοδωράκης, δεν επιτρέπεται η Επιτροπή Παιδείας. Δηλαδή περνά κατευθείαν στον πρόεδρο. Και μέχρι από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα περιμένω την Επιτροπή Παιδείας να περάσει για να μου πούνε αν θα μου δώσουν το σχολείο και αν έχω δυνατότητα να πάω σχολείο. Μέχρι εδώ καλά. Λοιπόν, εμείς. Λοιπόν. Όταν γίνονται εργασίες, αυτές οι νόμιμες που λέει ο πρόεδρος, τότε που γινόταν, πήγαμε μέσα, εγώ πήγα μέσα και ήταν κάποιοι εργάτες, παίρνανε κάτι γραβούρες, κάτι λέω, παιδιά τι να παίρνετε, λέει, α φίλε μου φύγε, είναι ιδιωτικός χώρος, έχει πουληθεί το σχολείο. Πουλήθηκε το σχολείο, ναι, πουλήθηκε το σχολείο, είναι ιδιωτικός πλέον. Λοιπόν, τέλος πάντων, φέρνανε με τα καρότσια, θρανία, βιβλία, τα πάντα. Εγώ ένα πράγμα λέω. Κάντε το ό,τι θέλετε το σχολείο. Να δώσει ο σύλλογος τους εκείνα και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει στο σχολείο. Όμως πριν θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή. Γιατί έχουν φύγει πράγματα πολλά μέσα. Όταν μπει ο κύριος Κλάρας, όπως τον είπατε, αυτομάτως σβήνεται η ευθύνη αυτού που έχει κάνει τις ζημιές. Έχουν γίνει φοβερές ζημιές μέσα στο σχολείο. Το σχολείο έχει γίνει ταχυφαγείο. Και όταν θα μπει ο κύριος Κλάρας, θα βάλει ταχυφαγείο και θα φύγει. Αυτό θα γίνει μετά. Τώρα στο ταχυφαγείο, αν ο σύλλογος ο δικός μας έχει δυνατότητα να έχει καμιά τρύπα, εγώ σας παρακαλώ να μου αφήσετε ένα κομμάτι, ένα μικρό δηλαδή. Ένα... Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει τίποτα. Το νόημα είναι ότι ο κύριος Κλάρας θα το κάνει ταχυφαγείο, αυτή την εντολή έχει. Δηλαδή θα γίνουν πλακάκια, θα γίνουν μπιντέδες, θα γίνουν κουζίνες. Θα γίνουν εξαριστήρες όπου έχουν γίνει, αυτό το πράγμα θα γίνει. Και να σας πω και κάτι. Εγώ πιο πολύ μέρα στη μέρα είμαι στα πίκια με το Στάθη. Λοιπόν, θα φύγω και θα πάω πάνω, δεν θα μπορώ να δω αυτό το χάρι. Λοιπόν, κάντε το, αλλά να ξέρετε τα άλλα χωριά, τα δικά σας, θα ακολουθήσουν αυτή τη συνταγή. Θα έρθουν οι σύλλογοι από την Αθήνα με πρότυπο τις ταινίες, εντάξει, και θα γίνουν όλα τα σχολεία να έχει φαγητό. Πάντως έχουμε και εμείς σχολεία με κουζίνα μέσα. Και τα έχουν κάνει σύντομα. Λοιπόν, αυτό το
θέλω το εξή. Και αυτοί που τις δίνουν τις δωρεές γίνονται ευεργέτες. Μέχρι τώρα.
Και εμείς αυτή τη στιγμή έρχονται κάποιοι και λένε να φτιάξουν ένα σχολείο. Και εμείς τους το αρνόμαστε. Δεν τους το αρνόμαστε. Πώς. Αν λέτε για την δικιά μου. Αρνηθήκαμε. Κυρία Σαντρομίου. Ήδη θα αρνηθούμε. Και για στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν να αποφασίσει το τι θα κάνει. Και πρέπει να ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο τι θα γίνεται. Η δωρεάν να γινόταν έτσι, χωρίς να πει εδώ και να γινόταν εργασίες από μόνους τους, δεν θα είχαμε καμία θέση εμείς. Ούτε και μας έγινε να γνωρίζουμε κάτι. Τώρα όμως πρέπει να ξέρουμε. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν αρνούμαστε την. Έχουμε την τεχνική μελέτη, την τεχνική έκθεση. Ποιο φταίει τώρα. Έχουμε την τεχνική έκθεση του κυρίου Γκλάρα. Ποιο τα έφερε. Κυρία Σαντομίρο, ξέρετε τι μου λέτε. Να σου φτιάξω το σπίτι. Τι να σου φτιάξω. Δεν το έχω γράφει. Δεν το έχω γράφει. Αυτό λοιπόν. Άρα που καταλήγουμε. Αν έχουμε μια πιο σωστή και περιστατωμένη τεχνική έκθεση, θα το ψηφίσουμε. Βεβαίως. Να το βάλουμε λοιπόν για λίγο ακόμα. Με την ΑΕΡΤ, μια καλύτερη τεχνική έκθεση. Πρέπει να σίγουρα με τις διαδικασίες. Διαφορετικά κάνετε το μόνο σας. Εγώ δεν το κάνω. Μου φτιάχνετε το μόνο σας. Δεν το κάνω. Οικονομοτεχνική ας έρθει. Τίποτα. Ποσά θέλουμε. Ποσά. Ποσό. Θέλω να ρωτήσω ότι τα σχολεία, για να κάνει κάποιος οτιδήποτε μέσα, δεν πρέπει κάπου να ρωτήσει. Δηλαδή, εγώ κάποτε στο Αυσαπίκια ζητήσανε να κάνουμε θέατρο το σχολείο. Και στην πρωτοβάθμια που ακιαρώτησα, είπαν δεν μπορεί να κάνει τίποτα, θα μείνει όπως είναι. Πώς μπορεί στο σχολείο να κάνουν τουαλέτες μέσα και να δημιουργούν χώρους άλλες οποίες νομίζω ότι δεν πρέπει. Έτσι δεν είναι. Το σχολείο θα μένει όπως είναι. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει στα σχολεία. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, δεν ξέρω γιατί βγήκε βέβαια με την παρέμβαση του κ. Μαργέτη ένα άλλο νόημα. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το οποίο ο κ. Μαργέτη, αλλά αυτό το οποίο σήμερα συζητάμε είναι αν μπορεί ο σύλλογος των συνδυνατών, ο σύνδεσμος των συνδυνατών, να κάνει κάποιες εργασίες προσθέτοντας δωρεάν στον Δήμα. Αν αυτές τις εργασίες από την κατάσταση του κτηρίου, βέβαια υπάρχουν δουλειά και υπάρχουν εργασίες που πρέπει να ελεγχθούν. Γιατί εγώ σας είπα την άποψή μου, η άλλη άποψη από τις υποψηφίες είναι κάποια άλλη. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Βάμπη. Κύριε Πρόεδρε, μας καλέσετε απόψε εδώ για να πάρουμε μια απόφαση περί αποδοχής ανοιχτής δωρεάς ενός συντέρνου κατοίκων συντέρνων. Γνώμη λοιπόν και δεν δέχομαι την πρόσφασή σας που καταθέτει προηγουμένως να γίνει πιο περιστατωμένη μελέτη κλπ. Το ξαναλέω. Μας καλέσατε να πάρουμε μια απόφαση για ανοιχτή δωρεά. Η γνώμη μου ποια είναι πάνω σαν. Και να μην καθυστερούμε την επισκευή όχι μόνο του σχολείου των Στενιών. Μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι τον. Το ίδιο βασική γεννήτρα του δηλαδή να ήρθε στο Δήμο τότε και να δείτε σε ιδανικά δωρεά. Να δείτε σε αυτοκίνητο, Δήμο κτλ. Δεν το θυμάμαι τέτοιο. Αλλά ό,τι άλλο δεν ξέρει. Καλό λοιπόν θα ήταν απόψε. Και για να προχωρήσει πιο δύσκολη η δωρεά, θα προσέξουμε και άλλη δωρεά. Να αποδεχθούμε τη δωρεά επισκευή, την ανοιχτή δωρεά επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Στένων και όλες τις εργασίες. Τι σημαίνει ανοιχτή δωρεά, δεν ξέρουμε τι είναι. Καϊδούρι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην γίνει μια μελέτη και λέει ότι ο αγωγός είναι που κοστίζει 100 ευρώ και αυτό θα κοστίσει στην κίνηση 200 ευρώ. Τι θα γίνει, θα κάνεις. Ότι θα πρέπει το θέμα τώρα να απορριφθεί ως έρχεται,
πως έτσι. Γιατί θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη πρόταση, κυρίως με ποσά, τα οποία θα πρέπει να εγγυηθούν και από την Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια σύμφωνα με τον νόμο να έρθει σε εμάς για να μπορέσουμε να το ψηφίσουμε ή όχι. Για να συμπληρώσω ότι θα γίνει με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του πρώτα. Δήμου μετάξυση και επιπλέον δεν θα αλλάξει η μορφή του σχολείου. Αυτό, είναι το, αυτό το λέει το ΦΕΦ. Όχι, η πρόταση η οποία γίνεται είναι με την επίβλεψη της υπηρεσίας. Ναι, δεν θα αλλάξει μορφή. Και αυτό που είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει την νομοδότηση ότι στα κλειστά σχολεία δεν επεμβαίνει η σχολική και η δημοτική επιτροπή. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό λέει ότι δεν είναι άποψή σας. Το ΦΕΤ που τα γράφει δεν λέει για κλειστά ή ανοιχτά σχολεία, λέει μόνο για σχολεία. Και γι' αυτό απαντήσαμε αυτό στον κύριο Μαρτίνο. Εγώ να πω κάτι χωρίς να είναι πρόταση για να το ψηφίσετε. Ταιριάζει μάλλον με τη θετική αποδοχή. Θα έλεγα ότι σαν συμβούλιο έχουμε την υποχρέωση, θεωρώ, να αποδεχθούμε αυτή την όποια δωρεά, την ανοιχτή όπως λέει και ο Μανώλης, ή την όποια δωρεά, και αν στην πορεία χρειαστεί να υπάρξει συγκεκριμένο ποσό για να γίνει αποδοχή από την Οικονομική, θα το δούμε. Αλλά η αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο μιας δωρεάς για μία συντήρηση του σχολείου, δεν νομίζω ότι θέτει τέτοιο θέμα έτσι ώστε να φέρουμε το θέμα για τρίτη φορά σε συμβούλιο. Αποδεχόμαστε λοιπόν τη δωρεά βάσει αποκατάσταση του σχολείου βάσει της τεχνικής περιγραφής της τεχνικής υπηρεσίας. Υπάρχει προσφορά του συλλόγου του συνδέσμου, συγκεκριμένη έγγραφο του συνδέσμου. Ο κύριος Κλάρας που έκανε αυτή την εισήγηση. Έχει κάνει αίτηση και εδώ. Βάσει του κύριου Κλάρας. Είναι να πάρει μια πράξη. Είναι δεν είναι ψυχολογικό. Όταν πω αυτό που λέω για την δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εγκρίνεται λοιπόν η πρόταση. Εγκρίνεται λοιπόν μια εισήγηση. Η πρόταση ως εισήγηση. Ναι, ως εισήγηση λοιπόν. Με ψήφους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ψήφισε και ο πρόεδρος. Ένα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε που έλαβε η ψήφωση του Προέδρου. Τους πέντε λοιπόν, όχι με αρνητικές, με ψηφούντας λοιπόν τις προτάσεις του Προέδρου, η οποία ψηφίστηκε, παρακαλώ, η οποία ψηφίστηκε από τον κύριο Αθανασίου, από τον κύριο Τυμιακό, από την κυρία Βασιλοπούλου, από τον κύριο Καπάκη και από τον κύριο. Θέμα όμως. Έγκραση οδέγκριση όμως της διοικητής παράδοσης για περιπτώσεις ένα κατασκευή εγκατάσταση της εργασίας κλιμάτων διαρκού διάρκειας κλιμάτων δήμο άνθρωπο της πράξης του βοηθός 522-10. Λοιπόν, σας έχει περαστεί η εισήγηση το 8, υπάρχει κάτι αρνητικό εδώ, τα καιρός. Εγκρίνεται λοιπόν το 8 όμως. Θέμα 1 το λοιπόν, στο θέμα 10 θα το συζητήσουμε λίγο τι γίνεται για να προλάβουμε ο κύριος Μήνας. Λοιπόν, στο 9, το μέλλον είναι το μόνο. Λοιπόν, θέμα 10. Παρακαλώ. Στο σημείο αυτό που είπατε. Κάτσε, δεν λοιπόν, στο σημείο αυτό που είπατε. Θέμα 10. Θέμα 10. Θέμα 10. Το ορισμός της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκεπής Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Άδωνη. Εδώ λοιπόν παρακαλώ δώστε λίγο την προσοχή σας στο 10ο θέμα. Παρακαλώ. Η Επιτροπή μέχρι τώρα ήταν τεχνικά μέλη. Παρακαλώ τον Δήμο. Παρακαλώ τον Δήμο να μην διαταράσει. Λοιπόν, τα τακτικά λοιπόν μέλη της Επιτροπής αυτή ήταν ο κύριος Σύνος Νικολάου, ο κύριος Πατήσιμος Κουπρέσης, ο κύριος Ιωάννης Μήνας με αναπληρωματικά τον κύριο Μιχάλη Γρηγόρα, την κυρία Ανδριανή Κολίτσα και την κυρία Γεωργία Στυλιανού. Παραμένουν ως έργο τα μέλη αυτά, δηλαδή με μόνο την κατάσταση του κυρίου Ιωάννη Μήνα από τον κύριο Δημήτριο Χαζάτη και έτσι τα αρχικά μέλη διαμορφώνονται στον Ισίδρο Νικολάου, Φραβίσκο Λουκρέζη, Δημήτριο Χαζάτη και τα αναπληρωματικά στον κύριο Μιχάλη Γρηγόρα, Ανδριανή Κολίτσα και τον κύριο Δημήτριο Μανταράκα στη θέση της Γεωργία Στυλιανού. Πρόεδρε. Θεωρώ ότι στις επιτροπές συντήρησης οχημάτων πρέπει να μπαίνουν και άλλοι οδηγοί, γιατί ο φρακίσος που είχε
κάτω ο Άγιο Πόνο. Δεν μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος. Γιατί κάτι. Έχουμε λόγο μηχανικό, έχουμε. Ποιος θέλει, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει κάποιο λόγο. Και εγώ λίγο έχουμε πάλι. Μόνο θα διάψει, είναι το δωμάτιο. Παρακαλώ. Ξέρεις από βέσμα, ναι, αυτό πήγαινε. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος. Θέμα εντέκατο. Έκριση σύνδεσης πραγματικής σύμβασης για το μοντέλο πρόγραμμα καταπολέμησης κουρουπιών. Να τα καταπολέμησουμε τα κουρουπιά ομόφωνα. Καταπίστε να την δώσετε στο σοβά. Αυτό που του γράφουμε σήμερα είναι η σύμβαση με την Περιφέρεια. Ναι, λέω και έκανα μια παρέμβαση. Εν συνεχεία, δεν είναι καλά. Τα κουμπούκια είναι ο Ζορμπάνος. Πάμε λοιπόν στο 12. Υπάρχει εδώ μια πρόταση να παραλαμβάνουμε το ψήφισμα. Το 12. Το 12 για τις παρτούρες και τα επόμενα για να έρθουν και οι εκτιμοτρόφοι οι οποίοι θέλουν να τοποθετηθούν και οι οποίοι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Παρακαλώ λοιπόν για την μέχρι την αναγωγή όμως, μην έχουμε πρόβλημα από όλους. Εκεί είναι την έχουμε σημασία. Γιατί θέλω να πάρω αυτά. Άρα λοιπόν το θέμα το 12ο. Θέμα είναι να παίρνουν ή να μην παίρνουν φαστούρες. Αυτοί θέλουν να παίρνουν. Να μην παίρνουν, δεν είναι να μην παίρνουν. Να μην παίρνουν. Και θέμα να είναι να το πληρώσω.